Συγγνώμη, έκανα λάθος. Θα πάμε στην πρώτη σύνδεσή μας. Αυτή είναι η επόμενη, ο Αριστοτέλης Ρήγας. Λοιπόν, είμαι ο Αριστοτέλης Ρήγας. Και είσαι καλά. Εντάξει, ναι, καλά είμαστε. Ήρθαμε να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα εδώ. Είμαι τεροδημότης, ψηφίζω. Οι γονείς μου είναι και ήδη εδώ από τη Ρετίνα Καρδίτσας. Είναι ένα χωριό στα Άγραφα, ορεινό χωριό του νομού Καρδίτσας, με 100 μόνιμους κατοίκους, και έχω εδώ τα εκλογικά μου δικαιώματα γιατί είμαι από εδώ και θέλω με κάθε ευκαιρία και αφορμή να το θυμάμαι. Σωστά. Αυτή η ηλικία κάτοικη, τι ηλικίας είναι? Είναι κυρίως ηλικιωμένη, ας πούμε μεγαλύτερη σε ηλικία, λίγα παιδιά. Υπάρχει ένα δημοτικό που λειτουργεί εδώ, είναι νομίζω ένα παιδάκι στο νηπιαγωγείο και κάποια λίγα παιδιά στο δημοτικό. Αυτό είναι. Γίνονται πολιτικές συζητήσεις, Αριστοτέλη? Δηλαδή... Εδώ η πολιτική είναι βιωματική, δηλαδή οι άνθρωποι βιώνουν την πολιτική καθημερινά, δηλαδή είναι, οι συνθήκες της ζωής τους εξαρτούνται από την πολιτική και προφανώς και είναι πολιτικοποιημένη. Το χωριό έχει και μια παράδοση, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην πολιτική γενικά. Χωριό στην Ελλάδα χωρίς πολιτική συζήτηση δεν είναι χωριό στην Ελλάδα καταρχάς, έτσι, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Καλά, ναι. Το αποτέλεσμα θα είναι ενιαίο ή υπάρχουν διαφωνίες? Γιατί είναι αρκετά, είναι μικρό χωριό. Όχι, δεν ομονοούν όλοι. Έχω, ο καθένας έχει την άποψή του. Είναι ισχυρές προσωπικότητες όλοι και ξέρουν τι λένε και το υπερασπίζονται. Αριστοτέλη, εσύ φαντάζομαι ότι κράτησες τα εκλογικά σου δικαιώματα στο χωριό και για συναισθηματικούς λόγους, έτσι? Όχι, δηλαδή... γιατί έχεις πλάκα. Έτσι. Ναι, βέβαια. Κυρίως για συναισθηματικούς λόγους, για οικονομικούς όχι. Πόσο πήγες, πόσα χάλασες για να πας να ψηφίσεις? Είναι, φανταστείτε ότι είναι στα ορεινά των Αγράφων, οπότε για να πας από την Αθήνα με βενζίνες και διόδια, ας πούμε, είναι γύρω στα 400 χιλιόμετρα, ας πούμε, πήγαινε, οπότε είναι κάτι τέτοιο. Θα πάρεις από το ΠΑΣ, πώς το λένε αυτό για τη βενζίνη, το... Όχι, το ένα είναι το Market Pass, το άλλο για τα καύσιμα που δώσανε κάποιες... Το Fuel Pass, μπράβο. Το ΠΑΣ είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει ως λαός, ας πούμε. Αυτό που λέγαμε, το ΠΑΣ μη Έλλην βάρβαρος. Οι άλλοι δεν τα έχουν. Τα ΠΑΣ είναι δικά μας. Από εκεί το πήραν, έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, ναι. Σωστό και αυτό. Σωστά μας. Ψήφισες, τελείωσες ή σε λιγάκι? Ναι, 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 ψήφισα. Βλέπουμε και τον καιρό, έχει λίγο συννεφιά, μας το είπε και ο αιματηρολόγος μας πριν από λίγο. Είναι μουντός, έχει συννεφιά, εντάξει, αλλά δεν μας εμποδίζει, δεν είναι δυσχερής, μπορούμε να φτάσουμε στην κάλπη, είναι οκ, είναι όλα... Είναι όλα καλά, δεν έχετε πρόβλημα. Πώς σου φάνηκε η εκστρατεία εδώ στην Αθήνα από όλα όσα έχεις παρακολουθήσει μέχρι στιγμής? Είναι πρωτοποριακή, νομίζω, ότι έχουν επιστατευτεί, ας πούμε, YouTubers και influencers και άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τα social media. Είναι η πρώτη φορά που εμπλέκονται στα πεπραγμένα τα ελληνικά, ας πούμε, αν δεν απατώμε. Υπάρχει αυτοί έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν στα επικοινωνιακά επιτελεία ότι πρέπει να απευθυνθούν και σε νεότερους, οπότε χρησιμοποιούν τη δικιά τους γλώσσα κάπως για να επικοινωνήσουν τα μηνύματά τους. Αλλά είναι μια εποχή, γενικά είναι πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη μάλλον, θα έλεγα, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον. Το εκλογικό αποτέλεσμα πιστεύεις ότι θα παίξει ρόλο στη δουλειά σου? Γιατί είδαμε και όλο το προηγούμενο διάστημα με τις τροπολογίες που πέρασε το Υπουργείο Πολιτισμού και τις διαφωνίες των ηθοποιών και τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν. Πέρα από το... Σίγουρα έχει να κάνει... Γιατί υπάρχουν θέματα, ότι... έτσι. Σίγουρα έχει να κάνει, αλλά είναι και γενικότερο το θέμα. Δηλαδή όλοι πίνουμε νερό, ας πούμε. Ναι. Όλοι... Όλοι ανάβουμε το διακόπτη, όλοι έχουμε ένα ψυγείο, όλοι πρέπει να βάλουμε τρόφιμα, να καταναλώσουμε τρόφιμα. Μας επηρεάζει όλους αυτό το πράγμα. Ως stand-up comedian τα χρησιμοποιείς και στη δουλειά σου αυτά τα θέματα, τα καυτά θέματα της επικαιρότητας? Γενικά, δεν, στις παραστάσεις μου τις ζωντανές αποφεύγω να τοποθετούμε πολιτικά, γιατί υποτίθεται ότι ο ρόλος μου είναι και διασκεδαστή. Και η κωμωδία που κάνω, ας πούμε, από σκηνής είναι κάπως πιο συμπεριληπτική. Δηλαδή θέλω το κοινό, ας πούμε, δεν θέλω να δημιουργήσω μια συνθήκη καφενείου στην οποία οι μισοί να πλακώνονται με τους άλλους μισούς, ας πούμε. Αλλά γενικά τοποθετούμε στο διαδίκτυο, που εκεί μπορεί να επιλέξει ο άλλος, ας πούμε, το αν θα με δει ή όχι, εκεί φαίνεται η γνώμη μου. Αλλά στις ζωντανές παραστάσεις, ενώ και πάλι δεν μπορώ να κρυφτώ, φαίνεται και στις ζωντανές παραστάσεις το τι είμαι και τι... Τι πιστεύω, απλά δεν θέλω να κάνω, δεν έχω διχαστικό λόγο, ας πούμε, στις παραστάσεις. Βέβαια. Όπως είχε πει και ένας συνάδελφός σου, γελάμε με τα χάλια μας πολλές φορές. Ναι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω. Εσύ και η stand-up comedian και η κομική γενικώς είναι αυτό που μπερδεύεται ωραία την δουλειά με την ευχαρίστηση. Έτσι. Δηλαδή, άλλο δουλειά λέμε, άλλο ευχαρίστηση, αλλά εσείς πρέπει να τα βάλετε και τα δύο μέσα. Και η δουλειά σας να είναι και ευχαρίστηση για τους άλλους. Ναι, δεν πρέπει να τους ευχαριστήσετε, εννοείται. Ήταν πνιγμός αυτός, αλλά εντάξει. Πληρώνω μυστήριο και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Λοιπόν, Αριστοτέλη Ρίγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη μας στην καρδίτσα. Καλή συνέχεια, καλημέρα. Καλή συνέχεια.